Πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα με τον Γκιούση, τον άλλο μέλος των Ράδιο Αρβίλα, όπου εδώ, ακούστε τι είπε, τι έγραψε μάλλον στο Instagram. Στο Twitter. Στο Twitter. Mm-hmm. Για πες μας. Έγραψε λοιπόν σε χρήστη του Twitter, μάλλον απάντησε ένα χρήστη του Twitter, ότι τον περιμένει μεθ για να νοσηλευτεί. Η μονάδα δική θεραπείας. Ναι, ναι, να πούμε ότι πώς ακριβώς, ναι, το καταράστηκε. Ότι ο ίδιος το αναγνώστη. Βέβαια, ο Γκιούσης λοιπόν διάβασε ένα μήνυμα ενός χρήστη του διαδικτύου του Twitter, ο οποίος τον είχε ταγκάρει στο μήνυμα επάνω και γράψει για τα 21.657 κρούσματα που είχαμε. Εδώ. Και λέει, τι είναι, λέει, αυτά τα κρούσματα, τα βίντεο του κολλητού σας στο διαδίκτυο, ενώντας φυσικά το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Και τι το απαντάει για τα 21.000 κρούσματα, ναι. Είναι ο αριθμός αναμονής σου για τη ΜΕ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αυτά είναι παράλογα. Τι έχουν πάθει αυτοί εκεί μέσα. Κάτσε, και τους έχει ο Αντένα! Κάτσε. Και βγάλαν και δεύτερο τρέιλερ. Να πούμε, θα ξεκινήσουν τα κανονικότητα. Με τον κύριο εδώ, αντί να το φουλώσει και να πει συγγνώμη. Απειλή. Τι έχουν πάθει. Απειλή. Δεν απειλή, καταργέται. Το καταργέται. Να πα τη μέθ του, λέει. Το καταργέται, ναι. Καταλαβαίνετε. Κατάρε. Αντί να σκύψει το κεφάλι κάτω και να ζητήσουν όλοι συγγνώμη για όλο αυτό το σκηνικό, κάθονται και κάνουν επίθεση κιόλας. Ο αριθμός του για τη ΜΕΘ, άκου. Αυτά τα βλέπει ο κύριος Κυριακού. Ο οποίος, να πούμε ειλικρινά, έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Αντένα πραγματικά είναι οικογενειακό κανάλι. Και σε αυτά συνήθως έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Εδώ τι γίνεται. Δεν πρέπει να βγει να πει μια συγγνώμη ο κύριος Γκιούσης, το Ραδίο Αρβίλα. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Έχω ξεφύγει τελώς. Να πει συγγνώμη, αύριο κάποιος από τους τρεις πάλι κάτι θα πει. Τι νόημα έχει να πω συγγνώμη. Δηλαδή μετά από όλο αυτό το κακό ξέρω, που έχει γίνει, και βρωμάει μετά πολύ από όλες το αυτές τις φρικτές αποκαλύψεις του φίλου τους, που όντως ήτανε φίλοι. Κολλητή. Βγαίνουν, έχουν το φράσος και κάνουν τέτοιες αναρτήσεις.